Ευέλικτα κινούνται οι φορείς στο νησί της Κεφαλονιάς και μόλις ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός της κυβέρνησης και η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία, άμεσα η αντιπεριφέρεια πρότεινε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο να διαθέσει ένα από τα σύγχρονα κτίρια του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, ώστε να λειτουργήσει ως εμβολιαστικό κέντρο. Επειδή δεχτήκαμε από το νοσοκομείο αιτήματα ότι δεν τους επαρκούν οι χώροι, έχουν κάποια ISO-box έξω από το νοσοκομείο και ο κόσμος περιμένει μες τον ήλιο να εμβολιαστεί, σκεφτήκαμε να πάρουμε την πρωτοβουλία και επειδή αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν γίνονται μαθήματα αλλά γίνονται εξ αποστάσεως και υπάρχουν χώροι στα κτίρια τους, να συνεννοηθούμε με τον Πρίτανη και με την τοπική, καθηγητές του τοπικού τμήματος και να δώσουμε ένα από αυτά τα κτίρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η διοίκηση του Ιωνίου Πανεπιστημίου συμφώνησε με την πρόταση της Αντιπεριφέρειας και το κτίριο βρίσκεται στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Ιωνίου Πανεπιστήμιο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, ουσιαστική συνέργεια συνεργασίας που θέλει να έχει με την περιφέρεια, συμβάλλει με τον δικό του τρόπο, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία παραχώρησης του χώρου, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τους πολίτες και να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία αφορά στον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά με το μοναδικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Τα νησιά του Ιωνίου που θα λειτουργήσουν υπό αυτό το καθεστώς είναι η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Λευκάδα. Εμείς τη θέσαμε υπόψη του κ. Καρβέλη, του διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, και επειδή είχαμε από πριν το αίτημα του νοσοκομείου, πιστεύουμε ότι με αυτή την πρόταση λύνουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο καθολικός και πλήρης εμβολιασμός των μόνιμων κατοίκων των νησιών, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου.